Με το χώρο της κουζίνας δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν. Φέτος όμως θα ασχοληθούμε πάρα πολλές φορές. Οι σχεδιαστές γνωρίζουν αρκετά καλά το πώς θα σχεδιάσουμε μία νέα κουζίνα, αλλά όμως πρέπει να προσέξετε κι εσείς ώστε να επιλέξετε το σωστό σχεδιασμό, να βρείτε την επίπλωση για τον εξοπλισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες σας. Και πριν ξεκινήσετε από μόνοι σας τον design ή τις επισκέψεις στα καταστήματα, θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά όλα αυτά, τόσο τα δικά σας θέματα όσο και των υπολείπων μέλων της οικογένειας. Στην Αρκλίνια θα συζητήσουμε τα πάντα, γιατί η κουζίνα εκεί δεν είναι απλά ένας χώρος, αλλά τρόπος ζωής. Σε ευχαριστούμε. Είμαστε στο ολοκένουργιο showroom της Αρκλίνια, στη Λευκοσία. Εσύ ο kitchen expert, γιατί οφείλουμε να το πούμε. Μπορείς από τους... τα τρία δάχτυλα που να μετρήσω, τους experts στην Κύπρο στο κομμάτι τούτων. Είσαι ο ειδικός να μας πεις τα πάντα για το σχεδιασμό της κουζίνας. Εθιαλέξαμε το showroom γιατί, όπως είπαμε, η Ιταλία ό,τι καμούν με το μαγικό του ραβδάκι, κάνουν τα πάντα τέλεια. Και όταν λέμε Ιταλοί, να αναφερθούμε στους προτεστάντες του ιταλικού design, ένας που τους ο Αντώνιο Τσιτέριο. Αντώνιο Τσιτέριο και Αρκλίνια πάμε μαζί. Εδώ και 30 χρόνια. Ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει το μολύβι του, το κομπιούτερ του, εδώ και 30 χρόνια στην Αρκλίνια. Σωτήρη μου, η τέχνη του να ζεις, the art of living, για μένα έτσι σημαίνει το ιταλικό design και κουζίνα. Πώς λειτουργεί η ομορφιά και το καλό design σε μια κουζίνα. Στον χώρο της κουζίνας που είναι η καρδιά του σπιτιού, όπως λένε οι Ιταλοί πάρα πολλές φορές, είναι λίγο δύσκολο να συνδυάσεις τον design με την πρακτικότητα και λειτουργικότητα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσεις ανάγκες του πελάτη σου. Η κουζίνα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει τις ανάγκες του κάθε ενός που έχεις απέναντί σου. Διαφορετικά θα σχεδιαστεί μια κουζίνα που είναι έναν άτομο που μαγειρεύει και διαφορετικά θα σχεδιαστεί όταν είναι 2-3 ταυτόχρονα. Αυτό το πράγμα μας το έμαθαν η Αρκλίνια. Δηλαδή η Αρκλίνια έχει μια φιλοσοφία. Κάνουμε κουζίνες με στοιχεία από επαγγελματικούς χώρους για να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη. Εδώ και 30 χρόνια έχουν μόνο ένα σχεδιαστή, όπως είπαμε πριν, τον Αντώνιο Τσιτέριο. Οπότε κρατούμε μια φιλοσοφία που απλά με το χρόνο εξελίσσεται. Η Αρκλίνια είναι γνωστή για το νησίδαν της, την Convivium, όπως είπε και εσύ. Ξεκίνησε με το stainless steel και αναπτύχθηκε σε άλλα μοντέλα. Η νησίδα, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε μια κουζίνα? Η νησίδα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τοποθετηθεί σωστά. Είχα πελάτες που ήταν πάρα πολύ διστακτικοί στην νησίδα και το περισσότερο που ακούω από πελάτες είναι «Μα θα την βρίσκω εμπόδιο». Μάλιστα. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα σχεδιασμό με τρεις ευθείες κουζίνας, ο κόσμος το βλέπει λίγο εμπόδιο, ότι αν το ψυγείο είναι απέναντι, ότι πρέπει να πάει γυρών από την νησίδα για να μαγειρέψει. Η Αρκλίνια σου λέει ότι πάνω στην νησίδα πρέπει να έχεις μια, πώς να το πούμε τώρα, πρέπει να έχεις κάποια ενεργασία πάνω, δηλαδή νεροχύτη μάτια. Μια καινή νησίδα, ναι, θα την βρίσκεις σε πόδιο. Ναι. Συνήθως έχουν τον νεροχύτη στους πάγκους και να βλέπουμε έξω. Δηλαδή, το πράγμα και εγώ ακόμα τους πελάτες μου. Μα θα βλέπω έξω να πίνει σκοπιέτα. Χρειάζεται να γίνεται το πράγμα σωστό. Κοιτάξτε, η Αρκλίνια δεν βάζει τις πλήστες φορές δεν βάζει τον κύριο νεροχύτη. Βάζει βοηθητικό νεροχύτη για το μαγείρεμα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μαγειρεύεις να έχεις και δίπλα σου νερό. Αν δεν έχουμε χώρο για δεύτερο νεροχύτη, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν design που τα μάτια θα είναι σε μια θέση που βολεύει τον νεροχύτη. Μπορεί να μπει σου, όχι δεξιά-αριστερά σου. Διότι οι πλήστες εργασίες αρχίζουν από το ψυγείο, πάμε νεροχύτη και μετά πάμε στα μάτια. Μάλιστα. Οπότε ο νεροχύτης και τα μάτια πρέπει να έχουν αρκετά καλό συσχετισμό στο σχεδιασμό. 2021 η κουζίνα που τότε που ξεκίνησες και εσύ άλλαξε πολλά δραστικά, δηλαδή μια στροφή 360 μοίρες. Πόσο είναι εύκολο να συνδυάσει κάποιος το σύγχρονο σχεδίο, το οποίο για μένα τώρα αυτή τη στιγμή το σύγχρονο μπορώ να το αποκαλέσω σε διαχρονικό, μαζί και με την νέα τεχνολογία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπω ότι χώνεται κάποια, είναι καθαρά τα πάντα. Δεν έχουμε πεταμένα
ηλεκτρικές συσκευές, πράγματα. Βλέπω κάποια hit and ντουλάπια, τον breakfast που βάζουμε όλοι πλέον στα σχέδια και εσύ βάλεις το συχνά. Πώς μπορούν να συνδυαστούν τώρα τα νέα υλικά με την νέα τεχνολογία? Γενικά η διαχρονικότητα για την Αρκλίνια ή και για όλες τις κουζίνες, γιατί μια κουζίνα πρέπει να είναι διαχρονική, όχι στα 5 χρόνια να θέλεις να την αλλάξεις. Φωνούμε δηλαδή να λέω long term το πράγμα. Η λέξη διαχρονικό κάποτε είναι και στο μυαλό του καθενός από εμάς. Δηλαδή για μένα μπορεί να είναι κάτι άλλο το διαχρονικό, για σένα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή έχω πελάτες που μου λένε θέλω μοντέρνα κουζίνα και στην πορεία για μένα δεν είναι μοντέρνο κύριο κουζίνα. Αυτό είναι κλασικό. Ακριβώς. Ναι. Οπότε. Γι' αυτό είπα σύγχρονο και είπα μοντέρνο. Ναι. Δηλαδή επανέρχομαι πίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις ανάγκες του πελάτη. Μάλιστα. Ο σχεδιασμός της κουζίνας δεν είναι μόνο το τι θα πει ένας kitchen expert. Είναι να σχεδιάσω μια κουζίνα που δεν είναι στα needs τα δικά σου, δεν είναι πρακτική, δεν είναι λειτουργική, δεν είναι εργονομική. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Διαφορετικά θα σχεδιαστεί η κουζίνα η δική μου, που είμαι έναν άτομο και μαγειρεύω, και διαφορετικά θα σχεδιαστεί η κουζίνα σε ένα σπίτι που μπορεί να μαγειρεύει και ο σύζυγος, μπορεί να υπάρχει μια οικιακή βοηθός. Και εδώ είναι που έρχεται η Αρκλίνια, διότι εγώ είμαι στις κουζίνες εδώ 22 χρόνια. Ναι. Θεωρώ ότι το σωστό design και το σωστή λειτουργικότητα την έμαθα από την Αρκλίνια. Και όλα αυτά τα βάζω σε όλες τις κουζίνες. Ο τρόπος και η φιλοσοφία που σχεδιάζεται η κουζίνα είναι όπως του σεφ σε επαγγελματικούς χώρους. Φυσικά με κάποιες διαφοροποιήσεις για να fit in στη ζωή μας στο σπίτι. Το πιο απλό παράδειγμα που μπορώ να δώσω είναι ότι η νησίδα κάποτε βάζουμε από τη μια πλευρά τα μάτια και από την άλλη τον νεροχύτη. Ναι. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι αν πάρουμε του σεφ, όταν μαγειρεύουν, δεν θέλουν να έχουν τίποτα δίπλα τους. Μάλιστα. Οπότε είναι απέναντι ο βοηθός του, του τα πλένει και του τα δίνει. Άρα είναι, είναι η επαφή. Το ίδιο όμως, αυτό το στοιχείο όμως, μπορούμε να το πάρουμε και στο σπίτι μας. Αν ένα ζευγάρι μαγειρεύει μαζί, μπορεί ο ένας να είναι στην προετοιμασία και ο άλλος στο μαγείρεμα. Μάλιστα. Και αυτό τι σημαίνει όμως, υπάρχει και αυτό το socializing. Στα χρόνια που είμαι σε αυτό το επάγγελμα, άκουσα πάρα πολύ κόσμο, εμετάνιωσα που έβαλα νησίδα. Η πλήστη όμως, μετά από μια έρευνα που έχω κάνει, ήταν όταν έκανα μια νησίδα και δεν είχε τίποτα πάνω. Ούτε μάτια, ούτε νεροχύτη. Ναι. Ήταν απλά ένας πάγκος για σερβίρισμα. Εργασίας. Ναι. Και στο τέλος καταντούσε να είναι γεμάτος πράγματα. Μάλιστα. Οπότε θεωρώ ότι στην νησίδα πάντα πρέπει να έχουμε. Εργασία. Εργασία. Ναι, πρέπει να υπάρχει. Είτε μαγείρεμα, είτε πλήστη. Ακριβώς. Ακριβώς. Θεωρώ ότι ένας σωστός σχεδιασμός, δεν είναι μια φιλοσοφία τώρα πάμε στο διάστημα. Σωστόν. Ούτε μαθηματικά, α, β, γ. Είναι καθαρά, θα πω ότι θέλει ο πελάτης, γιατί οφείλουμε να κατευθύνουμε τον πελάτη. Σωστό. Λειτουργικότητας πάντα. Δηλαδή, ανάλογα με το μέγεθος μας, έτσι πρέπει να σχεδιαστεί. Δηλαδή, είναι θέμα λογικής, ένα α, β, γ, δ, σωστό. Σωστό. Ας πάμε λίγο στα υλικά τώρα, που για μένα, ως interior είναι πολλά σημαντικά και τα υλικά. Yeah. Δηλαδή, όχι μόνο η λειτουργικότητα, που σίγουρα ξεκινάς να στείλεις μια κουζίνα με τα ξυντάρκα, με τα ψηλά, με τα χαμηλά, με τα σωστά συρτάρια και το σωστό με αυτό. Τι γίνεται με τα υλικά όταν έχουμε και μια φιλοσοφία στο σπίτι? Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα υλικά σε μια κουζίνα? Η Αρκλίνια είναι μια εταιρεία που μπορεί κάποια μοντέλα να βγουν discontinue με την πάροδο του χρόνου. Yeah. Αλλά στο σπίτι σου θα είναι ακόμη καινούργια, διότι κάποια χεράκια είναι διαχρονικά και τα χρησιμοποιεί εδώ και 30 χρόνια. Καταρχήν να πούμε ότι το Ιτάλια το χεράκι είναι. Για να μην είμαι. Όχι. Το στέλεσαι. Το στέλεσαι. Είναι χειροποίητο. Όταν πας στο εργοστάσιο. Ναι, το θυμούμε. Το θυμάσαι πήγαμε. Ναι. Είναι μόνο κάποιες κοπέλες και κάθονται εκεί και βάζουν τα χεράκια στο χέρι. Μάλιστα. Οπότε είναι ένα χεράκι που υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Και μεταλλάσσεται. Άρχισε που στέλεστηλ, μετά πήγε στα ξύλα, πήγαινε στα PVD, τα καινούργια υλικά. Στον Μπρούντζον, πήγαινε στα Laminate. Yeah. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν και είναι μια πάρα πολύ μοντέρνα κουζίνα για κάποιους η Αρκλίνια λόγω των στοιχείων που έχει από τις επαγγελματικές,
Εγώ με την παρόντα του χρόνου πλέον δεν βλέπω το στέλεστήρσα μοντέρνων υλικών. Καθόλου. Ναι, είναι ένα είναι έναν υλικό. Είναι έναν υλικό. Είναι διαχρονικό. Που και κάποιο λόγο υπάρχει που όλοι οι επαγγελματικοί χώροι έχουν στέλεστη. Σίγουρα. Είναι το υλικό που αν κερδέρνεται, να πούμε την αλήθεια, είναι το μοναδικό υλικό που δεν έχει μικρόβια, καθαρίζει εύκολα. Η σωστή κουζίνα πρέπει να έχει φθορά. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλιώς θα τα σιώνουν τα σπίτια μας. Συμφωνούμε. Τι είναι ο όρος Made in Italy τελικά? Ο όρος Made in Italy. Ωραία να το πούμε και στον design. Να μιλάμε το συνήθως στα ρούχα και στο φαΐ. Εγώ κάποτε είχα κάνει ένα search στο Google, Made in Italy meaning. Ναι. Το πρώτο πράγμα που σου βγάζει είναι ότι ο όρος αυτός έγινε και δημοφιλής μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Που σημαίνει δημιουργικότητα, δεξιοτεχνία και ποιότητα. Ναι. Αυτό είναι έτσι έναν με απλά λόγια. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το postmodern architecture. Ακριβώς. Που στιγματίστηκε η αρχιτεκτονική και το design από τους Ιταλούς σε όλο τον κόσμο. Ναι. Όταν μιλήσεις με Ιταλούς όμως, το Made in Italy είναι απλά τους οι τρεις λέξεις. Γι' αυτό είναι η κουλτούρα, μια φιλοσοφία. Είναι. Διάβασα μια συνέντευξη με ο αρχιτέκτονα που πραγματικά εκεί κατάλαβα τι σημαίνει Made in Italy. Είναι ο τρόπος μεταβίβασης αυτών όλων των, δηλαδή της δεξιοτεχνίας, του craftsmanship από παιδί, από τον πατέρα στο παιδί, από τον παππού στον πατέρα στο παιδί. Άρα για αυτούς είναι, οράζει στην κουλτούρα της Ιταλίας. Έτσι. Ποια είναι τα trends που θα επιστρέφουν λίγο πίσω 21-21 στον κόσμο της κουζίνας γενικά, γιατί έχετε να κάνετε με τρία, τον group σας με τρία brands. Σωστό. Διαφορετικά. Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο πριν μου απαντήσεις το πράγμα. Συνήθως κάτι το οποίο μπορείς εσύ πάλι να μου το απαντήσεις. Στο σαλόνι Τελμόπιλε που πάμε, τι γίνεται, καθούνται και συνεννοούνται ότι να βγάλουν τα ίδια πράγματα, όλα τα brands, όλες οι αυτοί, γιατί βλέπουμε μια συνοχή και μια σωστή φιλοσοφία από όλους τους σχεδιαστές. Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν, είτε είναι έπιπλο είτε είναι κουζίνα, υπάρχουν κάποιες leading companies που βγάζουν τα πρώτη αυτή τα υλικά και μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι. Τα βλέπουν και τα βλέπουν. Νομίζω αυτό όμως σε όλο το φάσμα, είτε είναι και στο fashion υπάρχουν. Ναι, οι top designers, βγάζουν τα ρούχα και μετά τα βλέπεις σε άλλα καταστήματα. Ναι. Το ίδιο ισχύει στις κουζίνες. Στις κουζίνες φυσικά είναι κάθε δύο χρόνια που αλλάζουν, που παρουσιάζουν νέα μοντέλα. Δεν είναι τόσο γρήγορο όπως τα υπόλοιπα. Η Αρκλή είναι η μοναδική εταιρεία που το έχει αυτή τη στιγμή, είναι το PVD. Είναι ένα είδος, ναι, είναι ένα στέλεστιλ, αλλά όχι στο χρώμα του στέλεστιλ. Είναι σε μπροντζέ, σε σαπέν και μαύρο. Είναι η κουζίνα που είμαστε εδώ. Είναι ένα καινοτόμο υλικό, που προς το παρόν μόνο η Αρκλίνα το παρουσιάζει. Θεωρώ σε κάποια φάση να το δούμε και σε άλλες εταιρείες. Φυσικά, βάσει αυτών των υλικών, τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή αυτό το υλικό έχει 4-5 χρόνια που το παρουσίασε, οι άλλες εταιρείες, και αυτό σημαίνει και οι εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε στο Κουτσίνα και Κουτσίνα, προσπαθήσαν να κάνουν κάτι παρόμοιο με metalized λάκα ονομάζεται. Μάλιστα. Είναι ένα καινούριο trend που υπάρχει τώρα, που είναι η λάκα είναι το βαμμένο τελικό, για να μιλούμε λίγο με πιο απλούς όρους για τον κόσμο. Ναι. Που όμως υπάρχει μια τεχνολογία που φαίνεται σαν που και είναι μέταλλο. Μάλιστα. Αν και είναι λάκα, είναι βαμμένο. Ναι. Φαίνεται μέταλλο. Θεωρώ ότι αυτό νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά στα επόμενα χρόνια. Με τα χάρτα υλικά, με το ξύλο, χρωματικά με τα ξύλα, πώς πάμε? Τώρα, χρωματικά με τα ξύλα. Τα ξύλα πάνε και έρχονται οι τάσεις. Δηλαδή, πριν 15 χρόνια ήταν το Βενγκέ. Όλα τα σπίτια κάμουν σκούρες κουζίνες. Τώρα επανήλθε, αλλά με μια μικρή διαφοροποίηση, με περισσότερα άγρια νερά. Να το θεωρήσω Βενγκέ τούτον. Ναι, είναι Βενγκέ, αλλά ναι, είναι πάνω σε αυτά τα χρώματα. Ναι. Το τι βλέπουν όμως τελευταίως, παγκοσμίως αυτό, είναι ότι οι πλήστες εταιρείες κάνουν μεγάλο research για υλικά, όχι ξύλων, για λόγους οικολογίας, μάλιστα, για λόγους του περιβάλλοντος, και εξελίχθηκε πάρα πολύ τα συνθετικά υλικά. Δηλαδή, αν εγώ λάβω υπόψη μου τη μελαμίνη που είχαμε, ναι, πριν 25 χρόνια, με τη μετάλλαξη, ναι, της σήμερα, πραγματικά υπάρχουν υλικά που η αφή τους δεν καταλάβεις ότι δεν είναι ξύλο.
Δηλαδή μπορώ να δω έναν παρόμοιο όπως είμαι τώρα. Βεβαίως. Και ένα μελαμίνι. Ναι, ναι, ναι. Επειδή ήβραν και τρόπους τις ενώσεις να τις κάνουν πιο σωστά. Οπότε βλέπω μια τάση της αγοράς και νομίζω καλό του το για ακρίβως, όλον τον λέω, κόσμο. Ναι, ναι. Δεν είναι η μελαμίνη που γνωρίζουμε, είναι η φτηνή. Ναι. Υπάρχει και βεβαίως ακριβή μελαμίνη. Αλλά δεν είναι ακόμα στην τιμή του ξύλου. Ναι. Άρα οι πλήστες κουζίνες πλέον είναι με αυτά τα υλικά. Δηλαδή το ξύλο, αν πριν 15 χρόνια το 50-60% του κουζινού ήταν φυσικό ξύλο, σήμερα ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε και μια άλλη τελειότητα σε τούτες τις κουζίνες, δίπλα μου, το μάρμαρο. Μάλιστα. Ακούμε τα πάντα. Ακούτε τα πάντα και εσείς όταν βλέπουμε ακριβώς έναν τεράστιο block of marble να χρησιμοποιηθεί. Εγώ και ξέρω ότι στην Ιταλία, και όχι μόνο στην Ιταλία, οι καλύτεροι σεφ του κόσμου δουλεύουν πάνω σε μάρμαρα. Και ειδικά όταν ξοδέψεις και κάποια λίγο πιο πολλά λεφτά σε μια κουζίνα, φοάσαι λίγο να χρησιμοποιείς το μάρμαρο. Τι γίνεται στην Κύπρο, Σωτήρη μου, και εσύ πώς το δουλεύεις το μάρμαρο? Κοίταξε, πάντα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους πελάτες. Ναι. Όλοι ενθουσιάζονται με το μάρμαρο. Αλλά πρέπει να τους επισημάνουμε ότι το μάρμαρο είναι φυσικό υλικό. Μπορεί να ραγίσει, μπορεί να κάνει stain, αλλά τούτη είναι η ομορφιά του. Δηλαδή, αν κάποιος το αντιλαμβάνεται αυτό, δεν έχει πρόβλημα να το βάλει στο σπίτι του. Όπως και ο στέλεστη, μαγδέρνεται. Εντάξει, δέρνεται, αλλά είναι φυσική φθορά που μας αρέσει. Εμάς τουλάχιστον, εδώ στην εταιρεία, θεωρούμε το στέλεστη να είναι ιδανικό υλικό για καπάκι. Σωρά. Ναι, διότι πρώτον έχεις, μιλήσουμε λίγο για την αρκλίνα. Είναι χυτός ο νεροχύτης, χυτά τα μάτια αν έρθουν από την αρκλίνα, άρα έχεις μια πάρα πολύ ωραία επιφάνεια που μπορείς να καθαρίσεις πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει το γδάρσι. Αν και μας έβγαλε έναν καινούριο υλικό σήμερα που το ονομάσαν vintage. Και... Να φαίνεται καταρμένο. Μάλιστα, ναι. Ναι. Πουλά παραπάνω, φανταζούμε. Είναι καινούριο, ακόμα δεν έχουμε ένδειξη, αλλά νομίζω ναι. Γιατί στην Κύπρο μας είναι λίγο του Θεαθήνε. Δηλαδή να νουλά στην εντέλεια, ναι, να γυαλίζουν, να με τσακρίσει το μάρμαρο, να με έχει στέλνει το μάρμαρο, το στέλνει στήλ, να μην το χτάρουμε. Κάπου νομίζω ότι... Κοίταξε, θα σου πω την εμπειρία μου είναι ότι πριν το 2013 την κρίση ήταν ακριβώς όπως τα λες. Ο κόσμος έρχεται μέσα, ήθελε ό,τι πιο καινούριο βγήκε, ό,τι να μην φαίνεται κουζίνα, να φαίνεται έπιπλο. Όμως μετά άλλαξε. Ο κόσμος άρχισε, επέστρεψε στην κουζίνα και μαγειρεύει. Και βλέπω και νεαρά ζευγάρια πλέον να έρχονται εδώ και από τις ερωτήσεις που μου κάνουν, εγώ μπορώ να αντιληφθώ αν κάποιος μαγειρεύει όχι. Ναι. Μπορείς να σου πούν και αμέσως, ξέρετε, ναι. Μερευκό, απλά θέλω μια κουζίνα ακριβώς, και να φαίνεται. Ακριβώς. Ναι. Τούτον πλέον δεν το λέει πάρα πολύ κόσμο. Ο πλήστος όμως έρχεται εδώ μελετημένος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θέλεις να πεις τώρα που είσαι μελετημένος, έρχεται ο κόσμος με τα σχέδια που κάνουμε μόνοι στο σπίτι, λέμε θέλουμε να μας βγάλει σχέδια στον την κουζίνα. Σπάνια. Σπάνια. Μπορεί να έρθουν εδώ με κάποιες... Κάποιες ιδέες, κάποια πράγματα που είδαν στο διαδίκτυο. Εντάξει, ο κόσμος, μην ξεχνούμε, να χτίσει ένα-δύο σπίτια στη ζωή του, δεν είναι κάτι που το κάνει καθημέρα. Δεν είναι κάτι που κάνει καθημέρα, οπότε... Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να πεις του, νιώθεις λίγο άβολα να το δεις, μα το σχέδιο που μου δείχνεις θέλει δουλεμά όλο το διαμέρισμα σου για να μπει κουζίνα. Ναι, ναι, ναι. αλλά ναι, πλέον είναι μελετισμένος ο πελάτης. Έρχεται με αρκετές γνώσεις. Κοιτάξτε, άλλαξε πάρα πολλά ο τρόπος της κουζίνας, διότι πλέον έχουμε και τεράστια γκάμα από ηλεκτρικές συσκευές. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Τι έχουμε, να μου αναπτύξουμε λίγο για τις συσκευές της νέας γενιάς, γενικά οι συσκευές τι ρόλο παίζουν στην κουζίνα? Κοίταξε, τη σήμερα ημέρα οι συσκευές μπορεί να είναι και το 50% του σχεδιασμού. Μάλιστα. Διότι αν πάμε και σε πιο εξειδικευμένες συσκευές, πρέπει να γνωρίζω κάποιες διαστάσεις από πριν. Διότι υπάρχουν πλέον ψυγεία που είναι 70-76. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αν δεν γνωρίζω αυτές τις διαστάσεις, δεν μπορώ να σχεδιάσω. Δηλαδή, αν σχεδιάσω π.χ. με ένα ψυγείο μικρόν, ένα 60. Και ο πελάτης θέλει για ψήξη, για κατάψυξη και wine cooler, μπορεί να θέλει και 3 μέτρα τείχον. Ναι. Άρα δεν το γνωρίζει εκ των προτέρων, το σχέδιο δεν μπορεί να εξελιχθεί. Είναι απίστευτο, γιατί εγώ τελευταία σχεδιάζοντας και μαζί σου και με άλλους συναδέλφους σου κάποιες κουζίνες, ξεκινούμε πάντα από το ψυγείο. Βεβαίως. Και είναι πολύ σημαντικό, και οφείλουμε να το πούμε και στον κόσμο, να γνωρίζει τι συσκευές θέλει πριν πάει να δει κουζίνες.
Ακριβώς. Εμείς στην εταιρεία μας έχουμε κάνει μία λίστα που κρατάνε όλοι οι kitchen experts και είναι στο πρώτο ραντεβού των πελάτων, που είναι κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να ερωτηθούν. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι ο σχεδιασμός. Δηλαδή, ψυγεία, φούρνο, πλέον παγιά. Πρέπει να γνωρίζεις τις συσκευές. Μια οικοκυρά παγιά είχε ένα ψυγείο, ένα φούρνο, δωμάτια. Τώρα έχουμε τρία ψυγεία, έχουμε μάτια. Στίμερ, πλυντήριο, μυγιάτων, μηχανή καφέ. Ακριβώς. Εντάξει, όλα βοηθούν και στη ζωή μας. Ακριβώς. Και εύκολα παρά να έχουμε μηχανή καφέ έξω, να μπει μια εντυχισμένη. Σωστό. Το πλυντήριο των μυγιάτων πλέον είναι must. Άρα οφείλουμε να τα εντάξουμε. Εν είσαι σεφ, αλλά να σε ρωτήσω. Ποια μέγεθος μαγειρεύματος ταιριάζει στη ζωή μας? Τον γκάζι ή το ρεύμα? Είμαι λίγο διστακτικός να σου απαντήσω, διότι αν ρώτησε ένα σεφ, να σου απαντήσει αμέσως. Ναι. Γκάζι. Και στο εξωτερικό χρησιμοποιείται πάρα πολλά τον γκάζι, γιατί έχουν το τρεχούμενο γκάζι. Άρα είναι η ζωή τους πιο εύκολη. Ακριβώς. Στην Κύπρο όμως που δεν έχουμε αυτόν το. Την πολυτέλεια. Την πολυτέλεια ακόμα. Ο κόσμος προτιμά τα κεραμικά ως πριν 5-6 χρόνια. Τώρα όμως βγήκαν και μια νέα τεχνογνωσία που είναι τα induction. Μάλιστα. Που είναι πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε το 90% πλέον των ματιών είναι induction, δεν είναι γκάζι. Γκάζι χρησιμοποιούν αυτοί που ήδη έχουν. Μάλιστα. Και δεν θέλουν να πάνε. Φοβούνται να δοκιμάσουν, να δοκιμάσουν το άλλο. Ακριβώς, ναι. Άρα είμαστε καλυμμένοι και στα. Στα δύο. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μια μικρή κουβέντα που κάναμε, γιατί να συνεχίζουμε και με άλλα πιο ωραία πράγματα. Πρέπει να πω ότι μια επίσκεψη στο showroom της Arclimea και να αγοράσει κάποιος να αγοράσει, αξίζει να την κάνει. Αξίζει να την κάνει, γιατί είναι τρόπος ζωής. Ακριβώς. Και ευχαριστούμε που μας το δώσετε και δωρεάν. Εμείς ευχαριστούμε για το. Συνέντευξη για τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι θα βοηθηθεί ο κόσμος αρκετά από αυτά. Είμαι σίγουρος. Ακούμε, διότι μιλούμε για την Arclimea, αλλά αυτό είναι για όλες τις κουζίνες. Σίγουρα. Άρα είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τον κόσμο που χτίζει, τον κόσμο που ανακαινίζει, τα νεαρά τα ζευγάρια. Που το χρειάζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Αντώνη.